και τώρα ο διαιτητής Νικολόπουλος φυρίζει την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη γηπεδούχο ομάδα του Ασπροχώματος και τον Τέλο Άγρα, εδώ στο δημοτικό γήπεδο Ασπροχώματος, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορία. Αριστερά τον Ερέκη, ο οποίος θα ελέγξει την μπάλα, θα αποφύγει και διότι πάλι σε ένα σουτ από τον Μπαρσελό, η μπάλα όμως φεύγει μακριά από τα δοκάρια του Σακά στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων. Αριστερά στον Γκρέκη. Γκρέκη τώρα. Και Μπαρσελό, όπως πολύ ωραία, αφήνει και σούτα από τον Τζανετέα. Η μπάλα όμως λίγο έξω από τα δοκάρια του Σακά. Άλλη μια επιθετική προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Αυτός δεν βρίσκει όμως κανέναν με τη σέντρα που έχει επιχειρεί, όμως με το πείσμα του θα κερδίσει την μπάλα. Και Μπαρσελό, ο οποίος αφήνει στα αριστερά εκεί που είναι ο Γκρέκη, και μια σέντρα διακουμίζει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως μακριά και ψηλά από τα δοκάρια του Σακά. Τώρα λοιπόν ο διαιτητής Νικολόπουλος φυρίζει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο δημοτικό γήπεδο του Ασπροχώματος. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στο Ασπρόχωμα και τον Τέλο Άγρα, ο οποίος όπως είπαμε πέρασε στη θέση του Παναγιώτη του Ηλιόπουλου. Θα αφήσει ο Θοδωρόπουλο και αυτό τον Μπεκιάρη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μπεκιάρη θα σουτάρει, η μπάλα όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ντουγερόγλου στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων με τον Γκρέκη, ο οποίος αποφεύγει το Θοδωρόπουλο, και Γεωργιόπουλος, ο οποίος θα δει την κίνηση του Γκρέκη από αριστερά, μια σέντρα θα γυρίσει εκεί ο Μπαρσελό. Διαμαρτύρονται έντονα οι φιλοξενούμενοι για χέρι εκεί του Παπανικολόπουλου και κόντρα επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Όμως σου του Μπεκιάρη είναι απελπιστικά άστο. Με τον Γκρέκη, ο οποίος θα εκτελέσει αυτή τη στατική φάση για τους φιλοξενούμενους. Αψιμαχίες μπροστά από τα καρέ και στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ασπροχώματος από τους παίκτες των δύο ομάδων. Εδώ χτυπήματα ανάμεσα σε Αναστασόπουλο και Κουραμπά, οι οποίοι μονομαχούσαν στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Αναστασόπουλος έδειξε να χτυπάει εκεί το Μουράτι με τον αγκώνα. Ο Αναστασόπουλος πάνω στο Μουράτι. Οι παίχτες του Ασπροχώματος διαμαρτύρονται τώρα με τον Μουράτι, ο οποίος δεν συγκρατεί τα νεύρα του μπροστά στον Αναστασόπουλο. Μουράτι, αρκετές οι αψιμαχίες ανάμεσα με τον Μουράτι, ο οποίος τώρα ο Γκρέκη σε μεγάλη ένταση εκτελεί αυτό το φάουλ. Όμως ο Σακάς με τις γροθιές θα απομακρύνει και ο Αναστασόπουλος γυρίζοντας αφήσει τον Μπαρσελό στο δοκάρι. Ο Μπαρσελό και σου τώρα για το 0-1 της ομάδας του Τέλου Άγρα, ύστερα από φοβερή ένταση στην αναμέτρηση. Ο Ανδρώνης, ο Γρήγορος ο Ανδρώνης είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ τώρα για τον Τέλο Άγρα στο 72ο λεπτό, ύστερα από 7 λεπτά διακοπή στο παιχνίδι. Η ομάδα του Τέλου Άγρα είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ. Το γύρισμα του Αναστασόπουλου προς τον Μπαρσελό, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι στο μονοκόμματο σουτ του επιθετικού των φιλοξενουμένων. Ο Ανδρένος ήρθε τρέιλερ στο παιχνίδι κάνοντας το 0-2 τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο διαιτητής της αναμέτρησης Νικολόπουλος, τώρα ο Σακάς κάνει λάθος μπροστά από τα καρότη και ο διακομίσης, ο οποίος πλασάρει κάνοντας το 0-2 μέσα σε ένα λεπτό. Η ομάδα του Αντώνη του Μαυρέα δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Τώρα σκόρερ είναι ο Διακουμής, ύστερα από τραγικό λάθος του Σακά, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα με τα γόνατα. Έκανε κακό κοντρόλ ο Διακουμής, ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, κέρδισε την μπάλα και πλάσαρε ωραία πάνω από τον Σακά. Κάνουν το 0-2 μέσα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, η ομάδα του Τέλου Άγρα δείχνει να καθαρίζει την αναμέτρηση. Την αμυντική ανισορροπία για τους φιλοξενούμενους, ξανά όμως στα πόδια των γηπεδούχων και Άρης Ηλιόπουλος, ο οποίος θα σουτάρει. Ο Ντουγερόγλου όμως θα μπλοκάρει σταθερά μπροστά από την εστία του
της μπάλας Μπεκιάρης, προσπαθεί να βρει κάθετα τον Γιάννη του Σακά, όμως ο Ανδρώνης είναι αυτός ο οποίος θα παρέμβει και ο Χρήστος ο Ανδρώνης πιο μακριά. Ακόμα Μπαρσελό τώρα απέναντι από το Σακά, θα πλασάρει όμως η μπάλα, θα περάσει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σακά. 0-2 παραμένει λοιπόν εδώ στο γήπεδο του ασπροχώματος.